Μνήμες από μια άλλη εποχή, την οποία πολλοί έζησαν και κάποιοι άλλοι γνωρίζουν μέσα από τις αφηγήσεις των μεγαλύτερων, ξυπνούν στην έκθεση που διοργανώνει στο σπίτι του πολιτισμού στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου το Σχολικό Μουσείο του Δήμου στην Αμνάτο με θέμα το Ελληνικό Σχολείο και το 1821. Η έκθεση άνοιξε τις πύλες της στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821, ενώ οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν την ιστορία των σχολικών εορτών και τον επαιτειακό διάκοσμο των παλαιών σχολείων. Στόχος μας είναι να θυμηθούν οι παλιοί, να μάθουν οι νέοι τι γιορτάζουμε και πώς το γιορτάζουμε, πώς το γιορτάζαμε παλαιότερα. Το Σχολικό Μουσείο έχει υλικό από την εκπαιδευτική διαδικασία των προηγούμενων δεκαετιών. Θεωρήσαμε λοιπόν σκόπιμο, λόγω και των εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια, να διοργανώσουμε την έκθεση αυτή, κάνοντας μία προσομοίωση της σχολικής αίθουσας της εποχής των πατεράδων μας και των παππούδων μας. Περιμένουμε μεγάλη χαρά τους μαθητές μας και τους εκπαιδευτικούς μας να περάσουν το κατώφλι του μουσείου μας. Γιατί θα ζήσουν την ιστορία του 21, όχι μέσα από μία οθόνη, αλλά βιωματικά. Θα ξυπνήσουν οι αισθήσεις τους, θα κουμπίσουν, θα μυρίσουν, θα γράψουν και θα δουν τι σημαίνει ιστορία του 1821. Όσοι περνούν το κατώφλι της έκθεσης βιώνουν την ατμόσφαιρα των παλαιότερων εθνικών εορτών σε μια εποχή που η εικόνα ήταν περιορισμένη και οι φωτογραφίες στους στίχους των ηρώων του 1821 αποτελούσαν από μόνες τους εθνικά αφηγήματα. Το μήνυμα είναι ένα και είναι διαχρονικό, ότι όποιος ξέρει την ιστορία του, ξέρει και το μέλλον του. Δεν επαναλαμβάνει τα λάθη του παρελθόντος. Και γενιές και λαοί που δεν γνωρίζουν την ιστορία τους είναι λαοί χαμένοι. Κάνουμε μια επιστροφή στη μνήμη, αναβιώνουμε την ιστορία μας, θυμόμαστε τους ήρωες που δεν ήταν απλοί άνθρωποι, πραγματικά ήταν άνθρωποι που έκαναν την υπέρβαση, θυσίασαν τη ζωή τους, θυσίασαν τις περιουσίες τους για την δικιά μας ελευθερία. Νομίζω ότι αυτές οι εκδηλώσεις είναι εκδηλώσεις που τονώνουν το εθνικό αίσθημα, το γνήσιο πατριωτικό αίσθημα και απευθύνονται στα παιδιά μας κυρίως που πρέπει να μάθουν την ιστορία του τόπου μας. Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως και την Κυριακή 27 Ιουνίου, ενώ είναι επισκέψιμη από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.